παρουσίαση της απογραφής. Βάλια, τι έχουμε ετοιμάσει. Ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό σχετικά με την απογραφή, την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή που φέτος διεξάγεται στη χώρα μας. Βεβαίως έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πολίτες, συμπολίτες μας, που ακόμη δεν έχουν καταφέρει για τον ΑΒ λόγο να απογραφούν. Θα τα δούμε, θα μας τα πει σε λίγη ώρα ο κ. Κασάπη, στην ιδιοποίηση του αυτοτελούς γραφείου. Είτε έχει προκύψει κάποιο λάθος στην πορεία. Από την ιδιότητα του κ. Κασάπη, διευθυντής αυτοτελούς γραφείου, Προέδρου Ελστάτ. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν να κάνουμε μια πολύ γρήγορη παρουσίαση με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν απογραφή, ότι ο απογραφέας της Ελστάτ τους επισκέπτεται προκειμένου να απογραφούν ηλεκτρονικά. Τώρα, αν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη διαζώσης, δηλαδή να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον απογραφέα, επιλέγει η συνέντευξη να γίνει είτε εντός είτε εκτός οικίας και πάντα βεβαίως τηρουμένων των μέτρων κατά του κορονοϊού. Τώρα, αν μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό δεν επιθυμεί συνέντευξη διαζώσης, ο απογραφέας τι κάνει? Θα αφήσει το έντυπο ερωτηματολόγιο και θα συμφωνήσει την ημέρα και την ώρα που θα επιστρέψει στο συγκεκριμένο νοικοκυριό προκειμένου να πάρει το ερωτηματολόγιο. Αλλιώς μπορεί να κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, έτσι, με τηλεφωνική συνέντευξη. Αυτά είναι τα νεότερα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής και σίγουρα είναι μια διαδικασία που μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη και χιλιάδες απογραφείς σε όλη τη χώρα δεν το έχουν αφήσει το θέμα έτσι. Μάλιστα. Είτε πόρτα-πόρτα είτε τηλεφωνικά προσπαθούν να τελειώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Απόστολο Κασάπη, είναι διευθυντής του αυτοτελούς γραφείου του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Άρχης, προκειμένου βέβαια να μας σχολιάσει τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει στο μέτωπο της απογραφής 2021. Κύριε Κασάπη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Πράγματι, όπως είπατε, είμαστε πολύ χαρούμενοι με βάση τη συγκεκριμένη απογραφή. Να σας πω την αλήθεια, παλιότερα το ξανασυζητήσαμε και στην εκπομπή σας, η απογραφή φέτος ξεκίνησε ως μια υβριδική μορφή απογραφής. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο κόσμος θα πάμε σε αυτόν, θα αυτοαπογραφεί ηλεκτρονικά και μετά θα χρειαστεί να πάμε για τον πολύ κόσμο να κάνουμε την απογραφή με την παλιά παραδοσιακή μέθοδο του πόρτα-πόρτα. Οι συμπολίτες μας διέψευσαν ευχάριστα. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για την πρώτη ηλεκτρονική απογραφή, ψηφιακή απογραφή στην Ελλάδα, το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ. Σε τι ποσοστό μιλάτε τώρα ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή? Θα μου επιτρέψετε να μην σας πω ακόμα το ποσοστό. Πάντως, σίγουρα θα απογράψουμε λιγότερους ανθρώπους με την παραδοσιακή μέθοδο του πόρτα-πόρτα από όσους βρήκαμε με την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα ερωτηματολόγια αυτά που ήρθαμε με την ψηφιακή ηλεκτρονική μορφή είναι πλήρη, είναι πολύ καλής ποιότητας, τα δεδομένα αυτά είναι εξαιρετικά και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τώρα η απογραφή συνεχίζεται. Μπορεί να σταμάτησε η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Πλέον, όσοι δεν κατάφεραν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά για οποιονδήποτε λόγο, ο απογραφέας γνωρίζει τον μοναδικό κωδικό που δεν ενεργοποιήθηκε, πηγαίνει στα σπίτια και κάνει την απογραφή με πολλές εναλλακτικές. Είτε με τηλεφωνική συνέντευξη, είτε θα του αφήσει το ερωτηματολόγιο, είτε θα κάνουν ή θα συνεννοηθούν προκειμένου να παραλάβει το ερωτηματολόγιο. Και να τους παραδώσει μετά και τα βεβαιωτικά απογραφής. Δηλαδή το βεβαιωτικό ο κάθε πολίτης ότι έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Κύριε Κασάπη, μπορώ να σας πω ότι ακόμα. Φυσικά. Ναι, μία ερώτηση. Έχουμε αρκετούς τηλεθεατές που μας λένε ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν τους έχει ενοχλήσει κάποιος εντός εισαγωγικών και δεν έχουν πάρει και το συγκεκριμένο κωδικό για την απογραφή. Τι γίνεται, τι έχουμε να πούμε στους πολίτες αυτούς που δεν έχουν ειδοποιηθεί ακόμη? Λοιπόν, καταρχάς, σε πολλές περιπτώσεις, αν κάποιος δεν έχει παραλάβει τον ηλεκτρονικό κωδικό του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ελστάτ στο τηλεφωνικό κέντρο 211-12-12-032. Αυτό είναι σημαντικό, ώστε να δηλώσει εγώ δεν έχω κωδικό. 211-12-12-032. Μάλιστα. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τον απογραφέα του και ο απογραφέας να είναι βέβαιος ότι θα έρθει και θα κάνει την προσωπική συνέντευξη ή αντίστοιχα μπορούμε να του δώσουμε τον κωδικό. Να σας πω, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Αν δηλαδή και κάποιος τώρα έχει τον κωδικό το μοναδικό κωδικό της κατοικίας και θέλει να αυτοαπογραφεί, μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή και να αυτοαπογραφεί, ούτως ώστε να μην τον επισκεφθεί καθόλου ο απογραφέας. Ο απογραφέας κατευθείαν θα δει ο συγκεκριμένος κωδικός ενεργοποιήθηκε, δεν χρειάζεται να επισκεφθώ τη συγκεκριμένη οικία.
Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας ενδεχομένως να έχασαν τον κωδικό τους, γι' αυτό υπάρχουν κάποια παράπονα, ή αντίστοιχα υπάρχουν περιοχές, να σας πω το παράδειγμα του νησιού της Μυκόνου, όπου δεν μπορέσαμε να βρούμε καθόλου απογραφής. Κανένας δεν δέχθηκε να γίνει απογραφέας, ναι, για τους δικούς του λόγους υπήρχε έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού. Οπότε εμείς είμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμο, μας παραχώρησε, ο Δήμαρχος μας έδωσε δημοτικούς υπαλλήλους και τους κάναμε απογραφές, ούτως ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν σε να επίπεδο βγουν. Περιφέρειας Κρήτης, τι στοιχεία έχετε στην κατοχή σας? Μην γίνετε συγκεκριμένος, καταλαβαίνω ότι είναι νωρίς ακόμα να δημοσιοποιήσετε στοιχεία. Είστε ικανοποιημένος? Περιμένετε μεγαλύτερη συμμετοχή? Περιμένετε περισσότερα τηλέφωνα από ανθρώπους που δεν έχουν απογραφή? Περιμένουμε αρκετά τηλέφωνα. Η διαδικασία πήγε πολύ καλά δεδομένων των συνθήκων. Είμαστε βέβαιοι ότι στην επόμενη φάση θα μπορέσει να γίνει το catch-up και θα μπορέσουν να βρούμε τουλάχιστον τον πληθυσμό της προηγούμενης απογραφής. Εάν κάποιος συνάνθρωπός μας, συμπολίτης μας, δεν καταφέρει να απογραφεί, θα υπάρχουν επιπτώσεις για αυτή την ενέργειά του? Αν δεν τον έχουμε βρει εμείς, προφανώς και όχι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν τον έχετε βρει, ξέρετε, είναι και η συγκυρία λίγο περίεργη λόγω πανδημίας. Δεν ξέρω και αν βοήθησε τη διαδικασία της απογραφής αυτή η αρνητικότητα που βγάζουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Σε αυτή την περίπτωση, τι προβλέπετε? Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε. Ως προς την αρνητικότητα, θα ήθελα να επισημάνω και να παρακαλέσω και εσάς να το τονίζετε. Ο κόσμος να είναι όσο το δυνατόν πιο ευγενικός με τους απογραφείς μας. Δεν είναι σωστό, είναι άνθρωποι που δουλεύουν, κουράζονται πάρα πολύ. Η δουλειά του απογραφέα παραδοσιακά είναι πάρα πολύ δύσκολη, απαιτεί την διαπροσωπική επικοινωνία και πόσο μάλλον τώρα με αυτές τις δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας. Δεν είναι σωστό να τους μιλάνε άσχημα. Μπορούν, άμα κάποιος για τους δικούς του λόγους δεν θέλει να απογραφεί, μπορεί απλά ευγενικά να πει ευχαριστώ πολύ, δεν θα ήθελα να απογραφώ, γεια σας. Αυτό είναι μια σοβαρή συμπεριφορά. Και σίγουρα υπήρξαν και πολλά περιστατικά. Υπήρξαν αρκετά περιστατικά. Οι συνέπειες τώρα για αυτόν που λέει ευχαριστώ πολύ, με βρήκατε, αλλά δεν θέλω να απογραφώ, ποια είναι? Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Ας μην μιλήσουμε τώρα για τις συνέπειες. Μιλάμε πάντοτε για την χρησιμότητα των στοιχείων της απογραφής και αυτό έχει σημασία. Οι συνέπειες θα υπάρξουν αν κάποιος θελημένα να παρεμποδίσει τη διαδικασία της απογραφής. Αυτό είναι σημαντικό. Εκεί δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Και νομίζω ότι η απογραφή μπορεί να πάει και σχολείο, κύριε Κασάπη. Έχετε ξεκινήσει συγκεκριμένα προγράμματα. Ακριβώς. Είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα. Η στρατηγική αυτή έχει ξεκινήσει από το 2016, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίσει τη στατιστική και να έρθει σε επαφή με τις επίσημες στατιστικές. Μία από τις δράσεις αυτές είναι η απογραφή στο σχολείο. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας να κάνει μία απλή αίτηση, ούτως ώστε όλοι οι μαθητές του μετά να μπορέσουν να κάνουν κάποιο είδους απογραφή και να έρθουν σε επαφή με το πώς διεξάγεται μία έρευνα. Να σχολιάσουν τα δεδομένα της έρευνας αυτής με ερωτήσεις πολύ απλές φυσικά και τίποτα το ευαίσθητο. Μάλιστα. Πολύ λοιπόν, ενδιαφέροντα. Βέβαια, κύριε Κασάπη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Είστε ικανοποιημένος, το διαπιστώσαμε, το εμπεβεώσαμε. Και αυτό που είπε, οι απογραφείς δεν μας φταίνε σε κάτι. Αν δεν θέλουμε, ευγενικά μπορούμε να πούμε ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να απογραφώ. Καλή σου μέρα, καλή σας μέρα. Απλοί πολίτες κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν τη δουλειά τους, είναι εργαζόμενοι και είναι πολύ δύσκολοι. Μιλάμε και να σφερόμαστε ευγενικά. Η διαδικασία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κασάπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.